Η μελισσοκόμοι στη Γαλλία λένε ότι ήταν μια καταστροφική χρονιά για το μέλι, με τις μέλισσες να πεθαίνουν από την πείνα και την παραγωγή να πέφτει κατακόρυφα έως και το 80%. Καθώς οι χαμηλέ θερμοκρασίες και οι έντονες βροχοπτώσεις εμπόδισαν τις μέλισσες να συγκεντρώσουν αρκετή γύρι και τα λουλούδια να παράξουν νέκταρ το οποίο συλλέγουν τα έντομα για να φτιάξουν μέλι. Ο Μικαήλ Ιζαμπέρ, ένας μελισοκόμος σε περιοχή της κεντρικής Γαλλίας, έχασε το 70% της παραγωγής μελιού του και πρέπει να ταΐσει τις απικίες του με ζάχαρη για να τις βοηθήσει να επιβεώσουν μετά από μια κρύα βροχερή άνοιξη. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει του παραγωγού μελιού σε ολόκληρη τη χώρα, με την ανοιξιάτικη παραγωγή να μειώνεται κατά 80% σε ορισμένε περιοχέ, δήλωσε η Γαλλική Εθνική Μελισσοκομική Ένωση. Οι βροχοπτώσει αυξήθηκαν κατά 45%. Οι Γάλλοι καταναλώνουν κατά μέσο όρο 45.000 τόνου μελιού ετησίω, περίπου 20.000 τόνου εκ των οποίων παράγονται στη Γαλλία, σύμφωνα με το Συνδικάτο τη Συνομοσπονδία Αγροτών.